Cooler. Τι κάνει, ελπίζω να είστε πάρα, πάρα πολύ καλά. Ακόμα μία μέρα βρισκόμαστε εδώ πέρα, καθημερινά. Την είπα τέλεια αυτή τη λέξη, μπράβο μου. Τρεις με τέσσερις εδώ, ζωντανά, μιλάμε με εσάς και ασχολούμαστε κάθε μέρα με ένα θέμα διαφορετικό. Σήμερα το θέμα μας είναι τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε και ντρεπόμαστε για αυτό. Π.χ. εγώ για πάρα πολύ καιρό δεν ήξερα στο μετρό ποιο είναι το Άγιος Αντώνιος και ποιο είναι το Άγιος Δημήτριος. Οπότε δεν ήξερα ποτέ, αλλά ποτέ προς τα πού να πάω. Και ήμουν κάθε φορά σαν την τουρίστρια και κοίταγα έτσι. Καλά, είχα και μοιοπία και δεν μπορούσα φακούς, τραγικό αυτό. Οπότε ήμουν έτσι και κοίταγα πάνω το αυτοκόλλητο αυτό με τις τάσεις για να καταλάβω πού πρέπει να πάω. Και ήταν λίγο υποτιμητικό για μένα, υποτίθεται πως είμαι Καθηναία, ας πούμε. Δεν ξέρω από οδούς τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι ο προσανατολισμός, δεν τον έχω μάθει ποτέ μου. Βγαίνω έξω και χάνομαι. Χάνομαι χρησιμοποιώντας GPS. Είναι, νομίζω, ένα εξαιρετικό ταλέντο αυτό δικό μου. Μπορείτε να μας πείτε και εσείς, λοιπόν, τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε και ντρέπεστε λίγο γι' αυτό. Έχουμε ήδη κάποιες απαντήσεις στο CoolerMatTV, το οποίο είναι το Twitter account μας, CoolerMatTV, ξαναλέω, και έχει ανέβει και ένα αντίστοιχο post στη σελίδα του MatTV στο Facebook. Παιδιά, μην ντρέπεστε! Μην ντρέπεστε! Δεν πειράζει που δεν ξέρεις, ας πούμε, πού είναι η γουμενίτσα. Μπορείς να μας το πεις αυτό. Πες μου, Φωτεινή, ξέρεις τι, δεν γνωρίζω πώς βράζω να βγω. Και εγώ θα σου πω, okay, γιατί. Μην ξεχνάς ότι μία φίλη μου έχει φτιάξει φακές και για ξύδι έχει χρησιμοποιήσει άβαξίδι. Αυτό για τα πιάτα, το σαπούνι. Οπότε, παιδιά, όλοι κάπου χάνουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Υπενθυμίζω, Cooler Matt TV το account μας στο Twitter. Matt TV είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε και γράφετε στο αντίστοιχο post. Θα πάμε τώρα σε ένα κομμάτι και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Cooler, στο Matt TV, παρέα πάντα με το Μίλκο και το κεφάλι ψηλά, παιδιά. Όπως πρέπει να το έχετε και όταν φτιάχνετε γαλλική φλεξούδα. Η Μαργιαλένα εδώ πέρα στο Twitter μας λέει ότι δεν ξέρει να φτιάχνει γαλλική φλεξούδα ούτε να βάζει σωστά το eyeliner. Εντάξει, το eyeliner είναι μεγάλη φιλοσοφία, δεν θα το σχολιάσω. Αλλά να σου πω, Μαργιαλένα, ότι εγώ γαλλική φλεξούδα έμαθα να φτιάχνω στο ίντερνετ. Βρήκα για την ακρίβεια ένα chart, ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο έδειχνε πώς να φτιάξεις γαλλική πλεξούδα στα μαλλιά σου μόνος σου. Και από τότε ξέρω να φτιάχνω και κάνω και στις φίλες μου και παίρναμε τέλεια και σου φτιάχνω τα μαλλιά και μετά τις βάφω κιόλας. Το eyeliner είναι όντως λίγο δύσκολο, αλλά θα σου προτείνω, σε περίπτωση που ενδιαφέρεσαι, τώρα πολύ γενική έχει γίνει το θέμα, λοιπόν κορίτσια, θα σου προτείνω, Μαργιαλένα, να δοκιμάσεις, επειδή είναι λίγο δύσκολα τα μολύβια και τα πινελάκια, να δοκιμάσεις το gel, το eyeliner, το οποίο είναι σε βαζάκι και χρησιμοποιείς πινέλο κοφτό και το βάζεις έτσι και είναι πολύ πιο εύκολο, είναι σαν να ζωγραφίζεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, το αφήνω αυτό γιατί δεν θα μας μιλήσει κανένα αγόρι σήμερα. Η Αμαλία βασικά, η συντακτριά μας, λέει ότι έβαλε πλυντήριο στα 18 της. Να πω λοιπόν, παιδιά μου, ότι έχω μάλλον μία λευκή μπλούζα. Όλες οι άλλες είναι γαλάζιες, από ένα πλυντήριο που είχα βάλει πριν φύγω ταξίδι και κάτι μπλέχτηκε μέσα και βγήκανε όλα μου τα άσπρα γαλάζια. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι έχω μια πολύ ξεχωριστή μπλούζα Baby Guru γαλάζια που δεν έχει κανείς, γιατί η Baby Guru είχαν κυκλοφορήσει κάτι μπλουζάκια το οποίο ήταν άσπρα με το σήμα τους και εγώ έχω γαλάζιο με το σήμα τους. Πόσο θεά! Η Μαρία loves Demi λέει, δεν το έχω καθόλου με τη μαγειρική. Πιο παλιά πήγα να βράσω μακαρόνια και αντί για νερό έβαλα σκέτο λάδι. Δεν πειράζει. Αυτά τα μαθαίνεις. Επίσης, δεν είναι πολύ κακό αυτό που λένε, ας πούμε, ότι το αυγό θέλει 10 λεπτά βράσιμο. Ναι, αλλά σε μπρίκι. Και πώς ρυθμίζει τη φωτιά. Στο μάτι, σε ποιο νούμερο, σε ποια θερμοκρασία το βάζεις. Πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Το αυγό είναι ολόκληρη επιστήμη. Σήμερα έφαγα 2 μελάτα το πρωί. Ωραιότητα με ψωμάκι, φρυγανισμένο. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Τι λέει εδώ δεν ξέρω πώς είναι να είσαι δάσκαλος που τους τρέχουν στα ψυχιατρία. Και όταν μας λένε, ξέρετε τι περνάμε, εννοείς ότι βασανίζουν οι δάσκαλοι. Εγώ νομίζω ότι οι δάσκαλοι που τους αρέσει αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, που ας πούμε το θέλαν μια ζωή. Ξέρω πολλά τέτοια άτομα. Εγώ ξέρω και τη φίλη μου την Ιόλη, που είναι 26 χρονών και είναι δασκάλα εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και είναι τέλειο με το παιδάκι, τα αγαπάει και είναι γλυκούλα, γλυκούλα, γλυκούλα. Επίσης, έχουμε και στο Facebook μια απάντηση που μου άρεσε πάρα πολύ από τον Χρήστο Τσέκο, ο οποίος είναι σαν εμένα και λέει: δεν ξέρω τις τάσεις του μετρό και των λεωφορείων και χάνομαι συνεχώς και ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι, όπως είπα. Το παθαίνω κι εγώ, το παθαίνεις κι εσύ, το παθαίνω και λοκομόντο, γιατί από ό,τι φαίνεται κάπου έτσι πάει αυτή η πρόταση που μόλις άρχισα. Άλλα πράγματα που δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω σίγουρα, εγώ προσωπικά, από γεωγραφία πολύ καλά. Δεν θυμάμαι καθόλου τα ποτάμια. Θυμάμαι επίσης ότι στο σχολείο μια φορά είχα αντιγράψει παιδιά στη γεωγραφία από τη φίλη μου την Αναστασία. Αναστασία, φυλάκια πολλά. Σε περίπτωση που μας βλέπεις ή οτιδήποτε. Η ουρανία λέει ναι, δεν ξέρει να βράσει αυγό. 10 λεπτά το αυγό ή μόνο το νερό.
Αυτό ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, παιδιά. Το αυγό 10 λεπτά. Αλλά 10 λεπτά από τη στιγμή που έχει αρχίσει ο βρασμός στο νερό ή 10 λεπτά από τη στιγμή που βάζεις το συνολικά 10 λεπτά. Και άμα το νερό αργήσει να βράζει γιατί η φωτιά είναι χαμηλή, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ πραγματικά αυτή τη στιγμή νιώθω περίεργα με τον εαυτό μου που δεν είμαι αρκετά ικανή να βράσω ένα αυγό φυσιολογικά. Όταν μου βγαίνει μελάτο, κάνω πάρτι. Γιατί τα μελάτα μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Αλλά συνήθως μου βγαίνουν σφιχτά και δεν μου αρέσει αυτό. Γκρίνια. Τι να κάνω. Τόστ όμως φτιάχνω πάρα πολύ καλό. Επίσης, πώς είναι το ψήνω το τόστ. Το ψήνω μέχρι να βγει το τυράκι απ' έξω και να γίνει έτσι κρατσανιστό. Και μετά ξεκολλάς το τόστ από την τοστιέρα και παίρνεις ένα φιρούνι και βγάζεις και το τυράκι και το τρως πρώτο. Έτσι το κάνουμε. Επίσης, πήγα να πω ότι δεν ήξερα να φτιάχνω πατάτες τηγανητές. Και πώς έμαθα να φτιάχνω πατάτες τηγανητές. Ήμουνα φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, όχι ούτε καν κατά λάθος. Τι είναι αυτό, πείραμα. Ο Νεύτωνας έπεσε το μήλο και είδαμε ότι υπάρχει βαρύτητα. Όχι. Πήρα τηλέφωνο τη φίλη μου Αντιγόνη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία εντάξει, είναι αυτή που σας είπα με τις φακές που βάλε το άβα και όχι το οξύδι, το κανονικό. Και μου έδωσε τον μπαμπά της, ο οποίος μου λέγε τηλεφωνικά πώς φτιάχνουν τις πατάτες. Θέλω να σας πω. Νομίζω ότι ξέρω, παιδιά, πώς το κάνουν. Νομίζω ότι πλέον είμαι αρμόδια να διδάξω σε κάποιον πώς τηγανίζουν πατάτες. Λοιπόν, παίρνεις το λάδι, το βάζεις να ζεσταθεί στο τηγάνι. Το βάζεις να ζεσταθεί στο τηγάνι. Και μετά, με πάρα πολύ προσοχή, όταν έχει περάσει λίγη ώρα, παίρνεις μια πατάτα από αυτές που έχεις κόψει και καθαρίσει. Το ξέρετε ότι τις κόβουμε και τις καθαρίζουμε πρώτα, έτσι. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σας το πω κι αυτό. Παίρνεις την πατάτα και την πετάς μέσα και απομακρύνεσαι για να μην πεταχτεί το λάδι και σε κάψει. Δεν νομίζω ότι είναι σωστός τρόπος αυτό. Και άμα βλέπεις η πατάτα να κάνει τσιρ γύρω από το λάδι, τότε σημαίνει πως το λάδι είναι έτοιμο και μπορείς να βάλεις και τις υπόλοιπες πατάτες να τηγανιστούν. Μπράβο μου. Μπράβο μου, συγχαρητήρια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και βάλει εδώ λοιπόν στο κούλερ και πρέπει να σας πω φυσικά ότι στην παρέα μας έχουμε το Μίλκο αλλά και έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό ο οποίος τρέχει στη σελίδα του MAD TV στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε και να επιλέξετε το αντίστοιχο tab του Μίλκο και το έχω ανοίξει εγώ εδώ πέρα για να το δείτε. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα θέμα. Αυτή τη εβδομάδα είναι είσαι νέος στο σχολείο και θες να κάνεις φίλους, πιάσεις ένα Μίλκο και όλα γίνονται. Μπορείτε να μπείτε εσείς να γράψετε το δικό σας tip και να κερδίσετε πάρα πολύ ωραία δώρα. Μην το ξεχνάτε λοιπόν γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία παρέα σε αυτή την εκπομπή. Ας πάμε να δούμε τι άλλο μας έχετε γράψει. Ας βγω από εδώ. Yes, let's do that. Τα αγγλικά μιλάμε, τα έχω πάρα πολύ. Harris Blicka μας λέει στο Twitter, δεν ξέρω πώς κόβουμε πατάτες. Παιδιά μου, όλα θα σας τα μάθω. Έχουμε καμία πατάτα εδώ, μπορούμε να φέρουμε καμία από το κηλικείο του MAD. Άμα βρίσκεται παιδιά να δείξω, αλήθεια ρωτάω. Παρακαλώ στο control, άμα... Εντάξει, θα το κοιτάξουμε, δεν πειράζει. Εγώ θέλω μια πατάτα όντως. Η Νταϊάννα λέει, μία φορά έψα μπουγάτσα κρέμα και αντί για άχνη έβαλα σόδα. Αυτό πρέπει να ήταν πολύ κακό. Πολύ κακό. Εγώ μικρή, έπινα γάλα βαπορέ. Γιατί τα παλιά τα χρόνια καταρχήν δεν είχε και τόσο πολύ φρέσκο, να πούμε την αλήθεια. Αλλά είχα μεγαλώσει με βαπορέ εγώ. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ να είναι πολύ γλυκό, του βάζα ζάχαρη τύπου μέχρι τη μέση στο ποτήρι. Και έπαιρνα και δεν το έπινα ουσιαστικά, το έτρωγα το γάλα με τη ζάχαρη. Και μια φορά είχα γεμίσει μέχρι τη μέση το ποτήρι με αλάτι. Και πάω όλο χαρά και ενθουσιασμό να φάω το γάλα μου. Ήταν πάρα πολύ κακό. Τώρα φυσικά έχω το Μίλκο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω όλα αυτά. Τι να κάνουμε, έτσι βολεύονται οι άνθρωποι. Η Μέρι Μερούλα λέει: όταν κοιτάζει αυτό που τη αρέσει, δεν καταλαβαίνει πότε το κάνει. Και οι φίλες της λένε συνέχεια: ξεκόλα θα σε δει. Καρφώνεσαι. Δεν ξέρεις πότε καρφώνεσαι, λοιπόν. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά πότε καρφώνομαι και έχω και αρκετά εκφραστική μούρη και το βλέπουν όλοι. Π.χ. όταν λέω ψέματα, όταν κάνω τέτοια. Ο Νικήτας λέει: είναι πολλά που δεν ξέρω. Δεν μας λες όμως ποια είναι αυτά. Πες μας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να οδηγώ. Εντάξει, αυτό θα το μάθεις κάποια στιγμή. Φαντάζομαι, ελπίζω, με το καλό. Έχουμε όμως comments και στο Facebook, τα οποία θα πάω να δω. Παιδιά, το Facebook δύσκολο πράγμα, δηλαδή πω, αμάν. Η Σοφία μας γράφει, ντρέπομαι όταν λέω κάτι που νόμιζα πως ήταν αληθινό, ενώ ήταν μόνο ένα όνειρο που μου φάνηκε αληθινό. Αυτό που ξυπνάς έχοντας δει ένα όνειρο ότι και καλά τα έχεις π.χ. με τον Άλεξ Τέρνερ και είσαι ευτυχισμένη και όλα αυτά και το πρωί λες «Αλεξούκο μου, πού είσαι» και δεν είναι πουθενά και απλά το έχεις ονειρευτεί όλο. Πάρα πολύ άσχημα. Η Λαμπρινή λέει «Δεν ξέρω ακόμα γιατί ο Θέμης λέει το σκύλο του Λάμπρο και ντρέπεται γι' αυτό». Δεν θυμάμαι γιατί τον λέει Λάμπρο, να σου πω την αλήθεια. Ενώ τον είχαμε από κουταβάκι εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι ποιος και πώς αποφάσισε να βγει αυτό το όνομα. Α, μου λένε από πάνω κιόλας ότι είχε άλλο όνομα αρχικά.
Κοίτα να δεις. Και ο Θέμης το άλλαξε. Πω, πω, κοίτα, κοίτα. Αλλά είναι πολύ όμορφο σκυλάκι, είναι πολύ καλό και όταν το κουρεύει είναι γλυκούλι. Η Νικολέτα λέει δεν ξέρει τις χώρες, η γεωγραφία γενικά είναι ένα θέμα της και οι πρωτεύουσες. Είναι ένα θέμα για όλους αυτό το πράγμα. Και η Αμαλία τώρα πριν από λίγο κατέβηκε και μας είπε δεν ξέρει τις πρωτεύουσες των χωρών. Δεν πειράζει, παιδιά μου, γιατί πλέον υπάρχει το Google. Ναι, Αμαλία, σε κάρφωσα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κοιτάω συνέχεια στο Θεό. Συγγνώμη που το κάνω αυτό. Αλλά νομίζω πάντοτε ότι θα βγει από το παράθυρο η Αμαλία ή η συντακτριά μας και θα μου πετάξει τα μακριά της μαλλιά και εγώ θα σκαρφαλώσω. Και θα είναι σαν την ιστορία με τη Ραπουνζέλ και τον πρίγκιπα. Ή μάλλον και όχι. Η Σαβούλα λέει ντρέπεται που δεν γνωρίζει το μέλλον. Σαβούλα μου. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Γιατί να ντρέπεσαι. Δεν έχεις κάτι να κρύψεις αυτό το πράγμα. Πάμε σε κομμάτι, ερχόμαστε σε λίγο. Και θα καταλάβετε πώς έχουν τα πράγματα εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ζήτησα πριν να μου φέρει μια πατάτα να δείξω πώς την καθαρίζουμε. Και πάει η Αμαλία και γυρνάει τρώγοντας γλυκό και μου λέει «Δεν έχει πατάτα». Μου μιλάει από πάνω που κομμένη τώρα. Λοιπόν, ο Νικήτας μας λέει πιο συγκεκριμένα. Από μαγειρική σίγουρα δεν ξέρει. Από τα μαθήματα που συχαίνεται, ξέρει βιολογία, αλλά και σχέδιο του αρέσει. Έλα, να έρθει αρχιτεκτονική, να είμαι συμμετητές. Γιατί γενικά μάλλον φαίνεται πως θα είμαι φοιτήτρια για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Οπότε εντάξει. Η Ελευθερία λέει δεν ξέρει να φτιάχνει παστίτσιο. Δεν πειράζει, ούτε εγώ. Πολύ δύσκολο, άστο. Η Χριστίνα, όταν ήμουν μικρή, φοβόμουν να φιλήσω αγόρι γιατί νόμιζα ότι θα έμενε έγκυος. Όμως μου λύθηκε απορία. Όταν συνειδητοποίησα ότι μετά από 9 μήνες από την πρώτη φορά που φίλησα αγόρι δεν είχες μωρό στην κυλίτσα. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να σας το πω αυτό, παιδιά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνουν τα μωρά. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα και στο Facebook. Να σας ξαναπώ ότι υπάρχει ένα post στη σελίδα του MAD TV από το Cooler, από εμάς δηλαδή. Το οποίο σας ζητά να γράψετε τις δικές σας εμπειρίες και αυτά τα οποία δεν γνωρίζετε εσείς. Η Τίτη λέει, γεια σου, πού είσαι εσύ. Κάτι λέει που να ξέρουν οι άλλοι και αυτοί δεν γνωρίζει. Αισθάνεται άσχημα όταν όλοι βλέπουν ειδήσεις και καταλαβαίνουν τι γίνεται με όλα αυτά τα πολιτικά που λένε. Και ειδικά όταν συζητούν στην τάξη, αισθάνεται λέει, πάρα πολύ άσχημο που δεν καταλαβαίνει για να συμμετέχει. Ναι, αυτό θα σου έλεγα βασικά, να παρακολουθήσεις ειδήσεις. Μισό παιδιά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μεγάλη δουλειά. Δεν μπορούσατε να βρείτε ένα πιο μικρό πορτοκάλι. Τι είναι αυτό, παιδιά, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Να σας δείξω. Ορίστε, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Είναι πολύ μικρό. Να σας δείξω πώς το κάνουμε. Μανταρίνι. Δεν είναι μανταρίνι. Είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι. Βιολογικό πορτοκάλι και είναι τόσο μικρό. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, το έχουμε. Δεν είναι ο τρόπος που καθαρίζουν την πατάτα, αλλά είναι ο τρόπος που καθαρίζουν ένα πάρα πολύ μικρό πορτοκάλι. Ή ο τρόπος που το κάνω εγώ, τέλος πάντων. Παιδιά, έχουμε φαρμακείο γρήγορα εδώ πέρα διαθέσιμο, γιατί μπορεί να πεθάνει κάποιος, δηλαδή εγώ. Κόβουμε τη μία μεριά. Κάνουμε ένα κυκλάκι. Δεν πειράζει να πετάξω κάτω. Πειράζει λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Προς το παρόν, τέλος πάντων. Και πάμε και από την άλλη, να, εδώ. Πάμε εδώ πέρα. Κόβουμε και αυτό. Παιδιά, εσείς έτσι το καθαρίζετε. Εγώ έτσι το καθαρίζω πάντως. Λοιπόν, και μετά παίρνεις έτσι που το έχεις κάνει, έχεις κάνει μια ροδέλα, ας πούμε. Δεν λέγεται ροδέλα για κανένα λόγο αυτό. Και του κάνεις κάθε τις χαρακές. Να το φάω κιόλας μετά. Μυρίζει ωραία, εντάξει, δεν είναι κακό. Κάνεις κάθετες. Όχι, πόσες θέλει λίγες ακόμα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πατάτα, παιδιά. Απλά ήθελα να τους δείξω πώς καθαρίζουν κάτι. Ότι είμαι νοικοκυρά. Ο άντρας που θα με πάρει τις δηλώσεις στα παιδιά και θα πει «Να, αυτή την παντρεύομαι». Λοιπόν, και μετά έτσι όπως έχετε κάνει σε χαρακές, αυτό θα βρεις εδώ, παίρνετε και βάζετε τα νύχια σας μέσα και το καθαρίζετε και το τραβάτε προς τα κάτω. Δεν είμαι πάρα πολύ καλή. Η Δώρα στην κατίνα το καθαρίζει σαν πατάτα. Εγώ έτσι το καθαρίζω και την πατάτα δεν την καθαρίζω έτσι. Πρέπει να βγάζω και τα νύχια μου, το βλέπετε. Πού χρόνο τώρα για μανικιούρ, πεντικιούρ, τέτοια πράγματα. Πιο τυχερό αγόρι θα το φάει τώρα αυτό από τα χεράκια μου που το ετοίμασα. Παιδιά! Κανείς δεν μιλάει. Δεν το θέλουνε. Μια χαρτοπετσέτα θα μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμη τώρα. Δεν το σκέφτηκα πολύ καλά πριν αρχίσω να καθαρίζω φρούτα στην εκπομπή. Ορίστε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε οπερατέρ. Για να δούμε λοιπόν για τα πολιτικά τώρα, η Titi Love που μας λέει. Θα σου έλεγα να παρακολουθείς ειδήσεις. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνεις και το παρακολουθείς που είναι πάρα πολύ λογικό, κολλάω, Θεέ μου. Μερικές φορές είμαι πολύ παρορμητική, βρε αδερφέ. Αλλά δεν τα σκέφτομαι καλά τα πράγματα.
θα έλεγα να προσπαθήσεις να διαβάσεις κάποια βιβλία. Καταρχήν, να αρχίσεις από το βιβλίο της ιστορίας του σχολείου. Δεν ξέρω τι τάξη πας, άμα πηγαίνεις ακόμα σχολείο. Φαντάζομαι ναι, γιατί να μου λες για τάξη. Να διαβάζεις πιο προσεκτικά την ιστορία του σχολείου και σιγά σιγά θα αρχίσεις να παρατηρείς συνδέσεις. Άμα θες τώρα στη σύγχρονη ιστορία να δεις κάποια πράγματα, πρέπει να ανατρέξεις σε εφημερίδες και σε τέτοια πράγματα. Εντάξει. Πάμε σε break, παιδιά, να πλύνω τα χέρια μου, γιατί τώρα θα λυσάξω που έχω πορτοκάλια μες στα νύχια μου και επιστρέφουμε. Εγώ δεν ξέρω για ποιο πράγμα μου μιλάνε τώρα οι συνεργάτες μου. Κάτι μου λέγανε, δεν έχω ιδέα. Επειδή θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για αυγά, γιατί καταλαβαίνετε πως είναι μεγάλο ζήτημα το σημερινό, έχουμε και κάποια tips από εσάς στο Facebook για το πώς φτιάχνουμε αυγά. Ήθελα βασικά να κάνω αυτό. Ξέρετε που λέτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζωγραφίσει ένα τέλειο αυγό, Το ξέρετε, φαντάζομαι. Εγώ θα ζωγραφίσω ένα όμως. Και θα είναι το πιο τέλειο αυγό του κόσμου. Και θα είμαι. Το κόψα ίσια, ναι. Αφού δεν είχα τέτοια εδώ πέρα αυτή τη φορά. Παιδιά, μπορώ να το κόψω ίσια. Απλά συνήθως έχω τέτοια. Να, εδώ πέρα λέει γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί στο trivial. Και καλά χιουμοράκι. Γιατί είναι κακοί στις τέχνες, στην επιστήμη, στα αθλητικά. Το καταλάβατε, το πιάσατε. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα αυγό τώρα. Όχι βραστό, θα φτιάξουμε ένα ζωγραφιστό. Πώς τα λέω έτσι σήμερα. I'm on fire. Πρώτα κάνεις ένα ωμέγα. Όχι, αυτή είναι λάθος τακτική. Θα φτιάξουμε ένα αυγό, παιδιά. Τι άλλο, παιδιά, δεν σας αρέσει. Σοβαρά μιλάτε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Αφηρημένη τέχνη. Να, κάτσε, να κάνουμε και ένα πουλάκι μέσα. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι, δεν πειράζει, ας το αφήσουμε. Παιδιά, είναι ένα πουλάκι. Κοιτάει. Κοιτάει μέσα. Ναι, κοιτάει. Λοιπόν, ας διαβάσουμε λίγο εδώ πέρα πώς φτιάχνουμε το σωστό αυγό που μας λέει η Eve Chris. Η οποία δεν τα πάει καλά με τη γεωγραφία μας, το είπε πριν. Βγάζεις, λέει, το αυγό από το ψυγείο. Το αφήνεις λίγο να ξεπαγώσει και παράλληλα έχεις βάλει το νερό να βράζει. Όταν αρχίσει και κοχλάζει, τότε ρίχνεις το αυγό και το αφήνεις 3-3,5 λεπτά αν το θες μελάτο ή 5 αν το θες σφιχτό. Μπορώ να το δεχθώ αυτό, παιδιά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι το σε τι θερμοκρασία το βράζουμε και σε τι φωτιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στον πρίκι, πώς επιλέγεις τη θερμοκρασία στην οποία θα το βάλεις, τη φωτιά, πώς την ελέγχεις στον πρίκι. Παιδιά, είναι τόσο δύσκολο! Τόσο δύσκολο, τρελαίνομαι! Η Ήβη λέει: πάντα μπέρδευε τις εθνικές εορτές, νομίζει πλέον ότι έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό της. Μπράβο! 25 Μαρτίου 1821. 28 Οκτωβρίου 1940, όχι. Το έχουμε, το έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Νομίζω ότι ενθουσιαστήκατε, παιδιά, με αυτό το θέμα, Η Μαριάννα λέει, λοιπόν, εγώ κοιτάω αυτό που μου αρέσει χωρίς να το καταλαβαίνω. Απλά είναι σαν να γυρνάω αυτόματα και να πέφτει το βλέμμα μου πάνω του. Οι φίλοι μου το λένε συνέχεια. Και σου λένε, ξεκόλα, καρφώθηκες, αυτό που λέγαμε και πριν. Παιδιά, το κάρφωμα είναι τεράστιο πράγμα. Έχουμε κι άλλα. Ο Βαγγέλης λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ελπίζω να λέγεσαι όντως Βαγγέλη. Εδώ πέρα λέει Βαγ Βάς. Υποθέτω πως είναι Βαγγέλης. Δεν μπορεί να καταλάβει, λέει, πότε τον κοιτάνε με ενδιαφέρον χωρίς να του πω πρώτα 10 άτομα που κάθονται παραδίπλα. Ναι, ισχύει και εγώ το παθαίνω αυτό. Αλλά εμένα δεν με κοιτάει ποτέ κανείς με ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν το παθαίνω και συχνά, πρέπει να σου πω. Όλοι με αγνοούν. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν στο κούλερ και ο Ηλίας λέει ότι για τα αυγά πρέπει να βάλεις το φουλ τη θερμοκρασία για να κάνεις τα λεγόμενα τουμπανοαυγά. Λέξη η οποία με ενθουσίασε. Ελπίζω να μην έχει κάποια άλλη έννοια κακή και εγώ αυτή τη στιγμή έχει κακή έννοια. Καλή. Παιδιά, να το σβήσουμε! Όχι! Εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα στην εκπομπή μου. Σοβαρά μιλάς τώρα. Εγώ φανταζόμουν κάτι διαφορετικό. Εμένα να με κολακεύσει, εντάξει, εγώ γεννήθηκα έτσι. Τι να κάνω, παιδιά, δεν μπορώ να το μαζέψω από κάπου. Εγώ φανταζόμουν, ξέρεις, ότι είναι το αυγό και για να γίνει τουμπάνο πρέπει να βάλει, όχι, πρέπει να βάλει γάντια του μπόξ. Αυτά είναι γάντια του μπόξ. Να τα. Νομίζω... περνάω μια περίεργη περίοδο στην τέχνη μου. Δεν έχει μύτη στο κούτελο. Τι λέει με τη σου. Κοτοπουλάκι είναι. Κάτσε να το κάνω κίτρινο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν ξέρετε από τέχνη. Αυτό είναι το πρόβλημά σας εδώ μέσα. Έχω να πω στους συνεργάτες μου εδώ στο πλατό. Δεν ξέρετε από τέχνη. Εγώ είμαι αρκετά ανοιχτός άνθρωπος.
σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά. Να, ορίστε. Είναι ένα... Τώρα φαίνεται ξεκάθαρα πως είναι κοτόπουλο, παιδιά. Επειδή είναι κίτρινο. Εντάξει, να το... Όχι, να καταλάβετε. Παίρνω κι άλλα, δεν σταματάω. Δεν μπορώ να κάτσω κάτω σήμερα, γι' αυτό πήγαινε να έρχομαι. Τώρα... Τώρα δεν το έφτιαξα. Μπράβο, παιδιά, έχουμε και Δεκέμβρη μήνα. Καμία κακή έννοια, λέει ο Ηλίας. Είναι τα υπεραυγά. Και συνεχίζουμε με τα υπεραυγά. Τι εννοεί? Υπερατού, το παιχνιδάκι αυτό παίζαμε με τις κάρτες, όχι. Ο Ηλίας... ελπίζω πραγματικά, Ηλία, να μην εννοείς κάτι άλλο και να μην έχεις βάλει τώρα να λέω κακά πράγματα στην εκπομπή μου και να με κοροϊδεύουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν αυτή τη λέξη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι απέχω λίγο από την ελληνική σλάνγκ, γιατί εγώ με τις καθαρεύουσες, όπως όλοι έχετε καταλάβει εδώ πέρα, κορίτσι με τα γαλλικά και το πιάνο του, πάμε σε κομμάτι, ερχόμαστε για μία τελευταία φορά. Και είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν στο Cooler για μία τελευταία φορά. Σήμερα θα διαβάσω τα τελευταία σας comments. Μας έχετε αφήσει στο Facebook. Ο Χρήστος λέει: πήγε να φτιάξει μακαρόνια, αλλά δεν ήξερε πότε τα βγάζουν. Και πήρε τη μητέρα του τηλέφωνο και είπε: θα πάρεις ένα μακαρόνι και θα το ρίξεις στον τοίχο. Αν κολλάει, σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Έχω πάει σε κουζίνα στην οποία πάνω από το φούρνο έχει κολλημένα μακαρόνια στο πλακάκι. Απλά κολλημένα, ξεραμένα μακαρόνια. Ναι, έφαγα από αυτά, Αμαλία μου, μπράβο. Ο Πάνος έμενε στο Γάλλο Αθηνών όλη τη ζωή και δεν ξέρει ακόμα αν βρίσκεται στη Βόρεια ή Νότια Αττική. Χαιρετίσματα από Σουηδία! Καλέ! Έχουμε φύγει και στο εξωτερικό! Καλέ, τι είναι αυτά! Στη Σουηδία, όταν είχα πάει, είχα παρατηρήσει ότι οι κοπέλες, επειδή είναι όλες ξανθές, βάφουν τα μαλλιά τους μαύρα. Και εμείς εδώ πέρα γινόμαστε όλες ξανθιές. Κοίτα να δεις, βρε αδερφέ. Κάτι άλλο που έχουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε κάτι άλλο στο Facebook. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Η Ηλέκτρα στο Twitter μας λέει: δεν μπορώ να πω ότι ντρέπομαι για κάτι συγκεκριμένο. Μία είναι η ζωή, δεν έχουμε χρόνο για ντροπές. Αυτό είναι και εμένα το μότο μου, Ηλέκτρα, να ξέρεις. Αυτό ακριβώς. Η Ήλια λέει: γνωρίζει πολλά άτομα σχεδόν κάθε μέρα και δεν θυμάται τα ονόματα των περισσότερων από αυτά. Είναι το κλασικό που σε μια παρέα και σε συστήνουν σε κάποιον και απλά από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Αυτό συμβαίνει. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Δανάη, φιλάκια πολλά που μας βλέπεις και μας ρωτάς αν ο Λούτσος είναι ψάρι. Είναι. Αυτό το ξέρουμε, να πω. Αυτά για σήμερα, καλή μου φίλη. Αλλά επειδή ξέρω πάρα πολύ πόσο αγαπάτε τη ζωγραφική μου, να, εδώ πέρα, αυτά τα πουλάμε κιόλας μετά, να ξέρετε. Γιατί πώς θα τη βγάλουμε, πώς θα βγάλουμε το ψωμί μας εμείς από εδώ πέρα. Τα πουλάμε. Θα κάνω και μια έκθεση σε λίγο καιρό. Μπορείτε για αύριο να μου στείλετε τι θέλει να σας ζωγραφίσω. Και θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή στην οποία εγώ θα ζωγραφίζω και εσείς θα με βλέπετε και θα περάσουμε υπέροχα και εγώ θα γελάω και εσείς δεν θα καταλαβαίνετε γιατί. Τέλεια, θα είναι! Θα είναι! Οπότε στείλτε μας στο Cooler Mad TV και πείτε μας τι θέλει να ζωγραφίσουμε για αύριο. Το θέμα φυσικά θα το ανανεώσουμε και όταν έρθει εκείνη η ώρα, δηλαδή αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ. Και ακολουθεί μέσα στην ατσάκι με το homemade που ξέρω ότι με αγαπάτε πάρα, πάρα πολύ. Αυτά, παιδιά μου, αυτά. Πάω να φύγω. Φιλάκια πολλά! Γεια! Σας χαιρετώ! Bye!